Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή να δούμε πώ αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε όλο αυτό. Έχει και πολιτική γραμματεία συνεδρία. Ολοκλήρωσαν, τελείωσαν. Είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα όπω πληροφορούμαστε. Τώρα, κοίταξε, επόμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είναι παράγοντα αστάθεια για τη χώρα και κυρίω για την οικονομία. Όταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μυρίζει εκλογέ και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τα στελέχη του λένε ότι οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τη τετραετία. Δημιουργεί από τη αυτή η διπλή, η αμφιθυμία, μια βεβαιότητα για την οικονομία και την οικονομική σταθερότητα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρα μιλώντας νωρίτερα, σας τελέχει το, πως είπαμε, συνεδρίαση του οργάνου αυτού, υποστήριξε ότι ε, υπάρχει μια πολιτική αστάθεια και η κυβέρνηση βρίσκεται σε αδιέξοδα. Ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι υποκλοπέ, το νομοσχέδιο που κατά το θα... Ε, Καταργήσει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγεία. Η συρρήκνωση του δημόσιου εισοδήματο και του προπολογισμού των οικοκυριών είναι σταθερέ παράμετροι που θα συνοδεύσουν την εκλογική μάχη μέχρι τι εκλογέ. Και βάσει αυτών η αξιωματική αντιπολίτευση θα σχεδιάσει την τακτική τη. Αναμένουμε μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση στο νομοσχέδιο για την υγεία τι επόμενε ημέρε και βέβαια σταθερή κριτική για τι υποκλοπέ. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μια αναφορά του κυρίου Τσίπρα πριν από λίγο ενώπιον των στελεχών του. Είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν μυρίζει εκλογέ όπω ο Σφρίζε το κ. Μητσοτάκη. Ξέρω όμω ότι μυρίζουν πολύ έντονα και πολύ άσχημα οι πολιτικέ τη κυβέρνησή του. Ο κ. Μητσοτάκη αποτελεί πια παράγοντα πολιτική αστάθεια. Καθώ η μόνη δυνατότητα να συγκροτηθεί η κυβέρνηση μετά τι εκλογέ και να μην οδηγηθούμε σε επαναλαμβανόμενε εκλογικέ αναμετρήσει, είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και η συγκρότηση προοδευτική κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.